Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ζούμε σε μια κοινωνία με τεράστιο πλούτο από τη μια για τους λίγους που τη διαφεντεύουν και τεράστια φτώχεια, ανεργία, βαρβαρότητα από την άλλη για τους πολλούς, για το λαό, για μας. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Με την εξουσία του κεφαλαίου, με τις κυβερνήσεις του, τις ενώσεις του, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις στρατιωτικές του συμμαχίες, όπως είναι το ΝΑΤΟ, για να μπορεί να παρεμβαίνει και να διαμελίζει χώρες, να ξεκληρίζει και να δολοφονεί λαούς ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του. Οι πολιτικοί και τα κόμματα που υπερασπίζονται αυτό το σύστημα είναι το δικό τους πολιτικό προσωπικό. Υπάρχουν για να προσπαθούν από τη μια με παραμύθια να πείθουν τους λαούς ότι πασχίζουν για το καλό τους, ότι υπάρχει δημοκρατία, όπου ο καθένας έχει δικαίωμα να ελπίζει ότι μόνος του, ελεύθερος, θα μπορέσει, αν είναι έξυπνος, να ζήσει κάποια στιγμή το όνειρο της επιτυχίας και της ευτυχίας, της ευημερίας, και από την άλλη να διαχειρίζονται τα ζόρια του σαπισμένου αυτού καπιταλιστικού συστήματος, φροντίζοντας οι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας τους να είναι ισχυροί, ανταγωνιστικοί. Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη όμως των επιχειρηματικών ομίλων βασίζονται στη διάλυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των λαών. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Ομίλων, δημιουργήθηκε από την αρχή για να μπορούν να είναι ισχυροί στη διεθνή οικονομική αρένα απέναντι σε άλλες μεγάλες καπιταλιστικές υπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία. Έτσι, όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχονται τον ίδιο πόλεμο στα δικαιώματά τους. Χάνουν ό,τι με αγώνες είχε κατακτηθεί τα τελευταία 100 χρόνια. Ακριβώς όταν η τεχνολογία, οι επιστήμες, η γνώση και η εμπειρία των εργαζομένων έχει εκτινάξει την παραγωγικότητα στα ύψη, όπως και τη δυνατότητα να ζουν οι λαοί με ευημερία. Αντί λοιπόν να απολαμβάνουμε ως παραγωγή του πλούτου όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε δημιουργήσει, εξαθλειωνόμαστε όλο και περισσότερο για να γεμίζουμε με όλο και μεγαλύτερα κέρδη τις τσέπες όλο και πιο λίγων. Όλη αυτή την επίθεση τη συντονίζει για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου μαζί με τους κεφαλαιοκράτες της κάθε χώρας μέλους και την εξουσία τους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο συντονισμός επίθεσης περνάει και από τις περιφέρειες και από τους δήμους της κάθε χώρας, με νόμους τύπου κλεισθένει. Φυσικά αυτή η συμμαχία καθόλου δεν σημαίνει ότι μεταξύ τους δεν είναι πάνω απ' όλα οικονομικοί αντίπαλοι. Οι συμμαχίες τους προσωρινές, οι αντιφάσεις τους τεράστιες, οι κρίσεις τους επικίνδυνες για τους λαούς. Επομένως δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι ένα κόμμα μπορεί να γεφυρώσει τις αντιθέσεις τους, να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλολαϊκά, θέλοντας αυτό το κόμμα να διαχειριστεί αυτά τα συμφέροντα. Το είδαμε. Το ζήσαμε πεντακάθαρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως το έχουμε ζήσει με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και θα το ζούμε ξανά και ξανά και ξανά, αν δεν βάλουμε στόχο να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, οργανώνοντας την πάλη για την ανατροπή αυτού του σαπισμένου συστήματος, με στόχο τη λαϊκή εξουσία, ώστε ο πλούτος που παράγουμε να επιστρέψει σε εμάς για να καλύπτουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας χωρίς την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς τους, την κοινωνική εξαθλίωση και τους πολέμους τους. Μέχρι τότε θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αναπτύξουμε την πάλη μας με βάση τις ανάγκες μας, μέσα από τα σωματεία μας, τις λαϊκές επιτροπές που είναι οι δικές μας ενώσεις. Έτσι θα αποκτήσουμε πείρα αγώνων, διώχνοντας από μέσα τον ταξικό μας εχθρό, ώστε να γίνουν πραγματικά οι δικές μας ενώσεις, χωρίς εργοδότες και τις κυβερνήσεις τους, που θέλουν να μας αδρανοποιούν. Αυτό, βέβαια, δείχνει πόσο μας φοβούνται.
και καλά κάνουν. Θα θέλαμε να απευθυνθούμε ιδιαίτερα και στους ανθρώπους του πολιτισμού, μια και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες που πρέπει να γίνονται κτήμα του λαού, αλλά το ίδιο το βιωτικό επίπεδο των λαών. Η δυνατότητα να απολαμβάνουμε τις τεράστιες εξελίξεις στις επιστήμες, την τεχνολογία, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ειρήνη, την αδελφοσύνη των λαών. Οι καλλιτέχνες αγαπάμε τον άνθρωπο, αφού αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της έμπνευσής μας. Είναι το ίδιο το κίνητρο της καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Είναι λοιπόν καιρός να πάρουμε τη φυσική μας θέση δίπλα στους άλλους εργαζόμενους που εξαθλιώνονται υλικά και πνευματικά, όπως και εμείς άλλωστε, και να γίνουμε με τη δράση και το έργο μας πηγή έμπνευσης του λαού μας για ανηρύθμιτους αγώνες μέχρι το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, για τον ίδιο τον πολιτισμό και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο Βίκτορ Ουγκό γράφει: «Ο ένας μάχεται για ένα ιδανικό και ο άλλος για τις προλήψεις του. Ο ένας ύπταται, ο άλλος έρπει. Ο ένας μάχεται για την ανθρωπότητα, ο άλλος για τη μοναξιά του. Ο ένας υπερασπίζεται την κομμούνα, ο άλλος την ενορία. Ο ένας είναι άνθρωπος της φουρτούνας, ο άλλος είναι άνθρωπος των βαλτόνερων, από τα οποία βγαίνει μόνο ο πυρετός. Ο ένας έχει πάνω του το γαλάζιο του ουρανού και ο άλλος την ομίχλη. Ο ένας βρίσκεται στην κορυφή, ο άλλος στη σκιά». Αγαπητοί φίλες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και συντροφοί, το μέλλον της ανθρωπότητας δεν μπορεί να βρίσκεται στη σκιά και την ομίχλη, αλλά στην κορυφή και το γαλάζιο του ουρανού. Σε αυτό το μέλλον σας καλεί σε συμπόρευση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι είναι, κόντρα στη μιζέρια και την υποταγή λοιπόν. Γι' αυτό να δυναμώσουμε όσο ποτέ τη φωνή μας απέναντί τους. Γι' αυτό να δυναμώσουμε το κουκουέ σε όλες τις κάλπες. Με την ψήφο μας και με τους αγώνες μας. Σας ευχαριστώ.